Εγώ πάμε να ακούσουμε τι λέει ο υπουργός, ο κ. Σιδηροκάκος. Ναι, ναι. Να ακούσουμε παρακαλώ τι λέει. Ποιος μίλησε και σαν άνθρωπος και σαν πατέρας. Να τον ακούσεις. Προτού μιλήσω ως υπουργός προστασίας του πολίτη, αισθάνομαι την απόλυτη ανάγκη να εκφράσω αυτό που αισθάνομαι. Διότι είμαι γονιός, είμαι πατέρας δύο παιδιών. Και το πρώτο πράγμα που νιώθω είναι αποτροπιασμό και αγανάκτηση για αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας. Εάν αποδειχθεί ότι έχουν συμβεί όλα όσα έχουμε δει να δημοσιεύονται, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το λόγο πάντοτε έχει στο τέλος η δικαιοσύνη, πρόκειται για ένα τέρας. Είναι ένα έγκλημα το οποίο δεν περνάει από ανθρώπινο μυαλό, το οποίο σφραγίζει με τον πιο τραγικό τρόπο τη ζωή ενός 12χρονου παιδιού, ενός 12χρονου κοριτσιού. Και αυτό που θέλω εξ αρχής να σας πω είναι ότι σε αυτή την περίπτωση, ομιλώντας ως εκπρόσωπος της πολιτείας, η ελληνική αστυνομία μέχρι στιγμής έχει κάνει τη δουλειά της με άψογο τρόπο, έχει κινηθεί με επαγγελματισμό, με αρτιότητα, με μυστικότητα, γιατί έτσι πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις για να μπορεί να είναι αποτελεσματική η δουλειά που κάνει. Και είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι αυτή η δουλειά της έρευνας της ελληνικής αστυνομίας θα πάει μέχρι το τέλος, θα μάθουμε όλη την αλήθεια, όποιοι και όποιες εμπλέκονται καθιονδήποτε τρόπο σε αυτή την υπόθεση θα αποδοθούν στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία γι' αυτό. Άπλετο φως και η δικαιοσύνη στο τέλος θα μιλήσει. Θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα της αστυνομίας. Αυτή τη στιγμή, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική αστυνομία έχει πέσει πάνω από αυτή την υπόθεση. Τα εγκληματολογικά κάνουν μια ενδελεχή έρευνα σε κινητά τηλέφωνα, σε λάπτοπ, σε USB, σε οτιδήποτε έχει σχέση από τεχνική άποψη με αυτή την υπόθεση, θα ξετινάξουν τα πάντα, να μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό, και θα βρουν τα πάντα. Και όταν υπάρξει αυτό, θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Η εικόνα που έχω, και δεν θέλω να πάω πέρα από αυτό, είναι ότι αυτή η υπόθεση έχει κρατήσει ορισμένους μήνες, έχει ασφαλώς δηλητηριάσει την ψυχή, τη ζωή και το σώμα αυτού του παιδιού. Πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Θέλω όμως να ξέρετε κάτι, το εγγυώμαι προσωπικά και το εγγυόμαστε ως κυβέρνηση και ως ελληνική αστυνομία αυτό. Τα πάντα θα έρθουν στη δημοσιότητα. Θα μάθουμε όλη την αλήθεια. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για οτιδήποτε διαφορετικό. Όποιοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία θα πάνε εκεί που τους πρέπει. Θα αποδοθούν στη δικαιοσύνη, η οποία είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα πράξει το καθήκον της. Μία ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν μας ενδιαφέρει η κομματική ταυτότητα ούτε του συγκεκριμένου δράστη, ούτε οποιοδήποτε. Για αυτή την κυβέρνηση και για την ηγεσία αυτού του Υπουργείου, ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Δεν ενδιαφέρει κατά τίποτα η κομματική ταυτότητα. Αλλά θέλω να σας προσθέσω και κάτι. Έλεος σε αυτή τη χώρα επιτέλους. Δεν μπορεί μια τόσο τραγική και ξεκάθαρη, από ό,τι φαίνεται, ιστορία να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης και μάλιστα από αυτούς που στο παρελθόν το κυβερνητικό μείωσαν τις ποινές για τέτοιου είδους ιδεχθή εγκλήματα. Αφήστε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και να μην υπάρχει ούτε ένας Έλληνας ούτε μία Ελληνίδα που να αμφιβάλλουν ότι η έρευνα θα φτάσει μέχρι το τέλος και οι ένοχοι θα πάρουν τον δρόμο που τους αξίζει. Δεν μπορώ να έχω αυτή τη στιγμή τοποθέτηση ως υπουργός για το πόσοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ασκήσει εγκληματική πράξη, ναι, σε βάρος αυτού του παιδιού. Διότι περί αυτού πρόκειται. Περί εγκληματικής πράξης απέναντι σε ένα 12χρονο παιδί. Το χειρότερο έγκλημα, κατά τη γνώμη μου, που μπορεί να κάνει άνθρωπος είναι αυτό. Αν λέγεται άνθρωπος, επαναλαμβάνω, για μένα όσοι το κάνουν αυτό είναι τέρατα και δεν έχουν παραμικρή δικαιολογία. Δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή σε αριθμητική συζήτηση για το πόσοι είναι αυτοί. Σας λέω ότι γίνεται ταχύτατη και ενδελεχής έρευνα σε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν γύρω από αυτή την υπόθεση και δεν νομίζω ότι θα αργήσουν να ανακοινωθούν
στην ώρα τους βεβαίως τα απορίσματα αυτής της έρευνας. Το λέω γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργούνται υπερβολικές αντιλήψεις γύρω από το τι ακριβώς έχει συμβεί.